Καταρχήν να σας πούμε την καλημέρα μας, έτσι. Όπως γνωρίζετε και εσείς, αλλά και γνωρίζουν και οι βουλευτές και οι τρεις του κυβερνώντος κόμματος, ότι βρισκόμαστε στον δρόμο εδώ και 25 μέρες για τα αιτήματα που τα έχουν πάρει οι βουλευτές, τα γνωρίζουν. Και πλέον μπαίνει ένα ζήτημα, πρέπει να το καταλάβουν και αυτοί, ότι είναι πλέον ζήτημα επιβίωσης του αγροτικού κόσμου και του κτηνοτροφικού, όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Γι' αυτό βγήκαν οι αγρότες στον δρόμο, γι' αυτό βγήκαν και οι κτηνοτρόφοι. Δεν είχαν καμιά διάθεση να βγουν στον δρόμο και να κρυώνουν και να μένουν με τα αγροτικά τους μηχανήματα εδώ και 25 μέρες. Βγήκαν γιατί πλέον, σας το είπα και μπροστά, ότι μπαίνει ζήτημα επιβίωσης. Εμείς κάνουμε μια επίσκεψη σήμερα στο γραφείο εδώ. Αντιπροσωπεύεται, πιστεύω, και τους τρεις βουλευτές του νομού του κυβερνώντος κόμματος. Ζητάμε, καταρχήν, πάνω να σας ενημερώσουμε, κατά πρώτο λόγο, για τα αιτήματα, είναι τα δύο κυριότερα είναι το ασφαλιστικό, το φορολογικό, αλλά είναι και τα κμήρια διαβίωσης που παίρνουν στο φορολογικό. Είναι αυτά που χρωστούν στους παραγωγούς αποζημιώσεις και ειδικά τους τεφλοπαραγωγούς που τους κοροϊδεύουν εδώ και καιρό, δεν τους πληρώνουν, ενώ ήρθε η καινούργια καλλιεργητική περίοδος και από ό,τι μαθαίνουμε καλούν πάλι τους αγρότες να καλλιεργήσουν τέφλα. Είναι ζητήματα το κόστος παραγωγής που μας καίει άμεσα. Είναι το πετρέλαιο, το αφορολόγητο πετρέλαιο που ζητάμε, γιατί πρέπει να σας πω ότι το αφορολόγητο πετρέλαιο το παίρνουν οι εφοπλιστές, ενώ δεν το δίνουν στον πρωτογενή τομέα. Αυτό για μας είναι απαράδεκτο, ότι πρέπει να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσει να καλλιεργήσει, να παράγει προϊόντα για τον λαό, τον ελληνικό. Από εκεί πέρα και οι εξαγωγές μπορεί να γίνουν και όλα μπορούν να γίνουν. Πρέπει δηλαδή να ακολουθηθεί μια τέτοια πολιτική που να ενισχύει τον αγροτικό και τον τροφικό κόσμο. Εμείς γι' αυτόν τον λόγο ήρθαμε, ζητάμε και από τους τρεις βουλευτές του νομού να μην ψηφίσουν τα σχέδια αυτά που προωθεί η κυβέρνηση. Βέβαια είναι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, πρέπει να τα εξετάσουν πολύ σοβαρά, είναι ζητήματα επιβίωσης, σας το λέω. Σας καλώ και εσάς, από τη στιγμή που δεν είναι οι ίδιοι να τα ακούσουν, να τους ενημερώσετε ότι ζητάμε και από τους τρεις να μην ψηφίσουν τα μέτρα, γιατί είναι τα φόπλακα πλέον στην αγροτική οικονομία και την κτηνοτροφική οικονομία. Εγώ θα μεταβιβάσω το ψήφισμα, την επίσκεψη αυτή την οποία κάνατε στους βουλευτές. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, βρίσκονται στην Αθήνα γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Ανέκαθεν οι βουλευτές ήταν δίπλα σας και στην παρούσα φάση θα ενημερωθούν και από εκεί και πέρα θα γίνουν συζητήσεις επί συζητήσεων και η εξέλιξη ελπίζουμε να είναι η καλύτερη για το συγκεκριμένο θέμα. Μια που είπατε ότι ήταν δίπλα μας μέχρι τόσα χρόνια, πιστεύω να φανεί και στην πράξη, μη ψηφίζοντας τα νομοσχέδια, ότι είναι ακόμα δίπλα μας. Αυτό το σκαλό και αυτό πιστεύω εγώ. Νομίζω το πιστεύουν και όλοι. Θα φανεί στην πράξη του πόσο δίπλα μας είναι. Ακριβώς, ναι. Σας το ξαναλέω, με πλήρη γνώση, ότι πλέον, αν βάλετε κι εσείς οι ίδιοι και οι βουλευτές, αν βάλουν το κάτω και κάνουν τους λογαριασμούς τους, θα δουν όχι, ότι δεν βγαίνει πλέον ούτε για τους αγρότες ούτε τους κτηνοτρόφους. Όταν από τα 10 ευρώ που βγάζει ένας αγρότης, ένας κτηνοτρόφος, τα 8 θα δίνονται για ασφάλειες και φορολογικό. Ξέχωρα ότι σας είπα ότι δεν δόθηκαν αποζημιώσεις, δεν πληρώθηκαν τεφλοπαραγωγή, σταμάτησε η επιστροφή πετρελαίου, χρωστάνε στους παραγωγούς τα πετρέλαια, χρωστάν πάρα πολλά χρήματα και με την ΚΑΠ που συμβαίνει αυτό το παράλογο, να μην πληρώνονται οι παραγωγοί, να μην παίρνουν τις επιδοτές τους. Είναι παράλογα πράγματα αυτά. Πρέπει άμεσα να
αφού σας το λέω εσάς, θα ξέρουν και οι βουλευτές ότι πρέπει άμεσα όλα αυτά να λυθούν για να πάμε μπροστά. Αλλιώς δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Δηλαδή σε 2 χρόνια θα δείτε, θα δουν όλοι τους ένα έρημο τοπίο, ειδικά στην επαρχία. Δεν θα υπάρχει αγροτική παραγωγή. Εάν θέλουμε αυτό το πράγμα, ας ψηφίσουν τα μέτρα. Αν δεν το θέλουμε, βέβαια να πάρουν τις ίδιες τις αποφάσεις να μην το ψηφίσουν. Και πρέπει να γνωρίζετε ένα πράγμα, ότι οι αγρότες είναι ανάστατοι. Και από τις στελέχη της κυβέρνησης που βγήκαν και είπαν ότι είμαστε φορφυγάδες, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε. Λάθος από κυβερνητικά στελέχη να βγαίνουν και να αποκαλούν αυτά, να λένε αυτά τα πράγματα στους αγρότες, γιατί πρέπει να ξέρουν ότι ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Αντί να ηρεμήσουν τα πράγματα, θα χειροτερέψουν.